Τριήμερη επίσκεψη στην Ήπειρο πραγματοποιεί από την Τετάρτη ο Υπουργός Παιδείας Ευρυπίδης Στυλιανίδης, που θα φτάσει στα Γιάννενα το μεσημέρι της Τετάρτης και στις 3.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Σχολικού Συγκροτήματος Καρδαμιτσίων, παρουσία και του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Θεοκλήτου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργού, στις 4 και 4 θα επισκεφθεί το υποανέγερση Δημοτικό Σχολείο Παιδινής, ενώ στις 5 θα βρεθεί στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης Ιωαννίνων και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Στις 6 και 4 ο κύριος Στυλιανίδης θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, ενώ στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υπό την Προεδρία του σύσκεψη στην περιφέρεια Ηπείρου, παρουσία πολλών τοπικών φορέων. Την 5η 24 Ιανουαρίου ο κύριος Στυλιανίδης θα συναντηθεί στις 10 το πρωί με τον Μητροπολίτη Παραμυθιάς, ενώ θα επισκεφθεί ακολούθως το υποανέγερση Δημοτικό Σχολείο. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στη 1 παρατέταρτο θα παραστεί σε σύσκεψη στην Ομαρχία Θεσπρωτείας. Στις 2 το μεσημέρι ο κύριος Στυλιανίδης θα επισκεφθεί το υποανέγερση δεύτερο ενιαίο λύκειο Ηγουμενίτσας και θα επιστρέψει στα Γιάννενα, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρίτανη και τους αντιπριτάνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μισή ώρα αργότερα στον ίδιο χώρο θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και με διευθυντές παραρτημάτων του ΤΕΗ Ηπείρου. Στις 6.30 το απόγευμα της 5ης θα συναντηθεί στο ξενοδοχείο Ντιλάκ με τον Πρόεδρο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελάς και στις 7.30 θα παραστεί σε εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο. Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, στις 10.30 το πρωί, ο Υπουργός Παιδείας θα βρεθεί στα εγγένεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Νηπιαγωγείου Πάργας, ενώ στις 12 και 4 θα επισκεφθεί τα υποανέγερση Δημοτικά Σχολεία Παντοκράτορα και Υδραγωγείου Πρέβεζας. Η τριήμερη επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής με την επιστροφή του στην Αθήνα.